Συναγωνιστές, η σημερινή κινητοποίηση τελειώνει εδώ και δίνουμε ραντεβού σε μισή ώρα έξω από την Κάδουθου σε συμπαράσταση στους δύο συναδέλφους οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Η κυβέρνηση δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο για άλλη μια φορά, δείχνει το τι σημαίνει αστυνομία στα πανεπιστήμια, δείχνει ότι προσπαθεί να μας λυγίσει. Αλλά εμείς βγάζουμε ξεκάθαρα το μήνυμα ότι όσο και αν προσπαθούν να χτυπήσουν, όσα χημικά και να πετάξουν, όσες δημιουργίες και να φέρουν, είμαστε περισσότεροι και θα τους νικήσουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους δίνουμε ραντεβού μετά τις σημερινές κινητοποίησεις την επόμενη εβδομάδα στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων μας, προκειμένου να δώσουμε μια απάντηση στην απόπειρά τους να κάνουν την όρπη κανονικότητα μέσω του Απιφύτα, μπροστά στην απόπειρά τους να διαλύσουν κυριολεκτικά το πανεπιστήμιό μας και να πούνε στη γενιά μας ότι δεν έχει λόγο μέσα σε αυτό. Για αυτούς τους λόγους συνεχίσουμε δυναμικά και θα νικήσουμε. Κάτω! Τα χέρια από τα ασύλα! Τα ασύλα ανήκει σε όλο το λαό! Κάτω! Τα χέρια από τα ασύλα! Τα ασύλα ανήκει σε όλο το λαό! Συναγωνιστές, η σημερινή κινητοποίηση απέδειξε το ότι η διοικητική συλλογή είναι ακόμα εδώ. Συνεχίζουν, δίνουν μάγκες απέναντι στο έκτρομα της κυβέρνησης και της Βρετανίας Παπαγάνου. Εμείς στις 3.30 ώρα στην Κάδουθου θα συγκεντρωθούμε για να δείξουμε την αλληλεγγύη στους δύο προστατεύτες συναδέλφους μας και θα είμαστε εδώ για να αποτρέψουμε την κυβέρνηση από το να κάνει αυτό το πράγμα κανονικότητα. Συνεχίζουμε, δεν τρομοκρατούμαστε και θα καταφέρουμε και τους κερδίσουμε. Κάτω τα χέρια από το ασύλο! Το ασύλο ανήκει σε όλο το λαό. Κάτω τα χέρια από το ασύλο. Το ασύλο ανήκει σε όλο το λαό. Το λόγο για το ασύλο το έχουμε εμείς. Και όχι οι Βρετανοί, τα μάχησα και εμείς. Το λόγο για το ασύλο το έχουμε εμείς. Δεν σε θέλει ο λαός, απ' τους μπάτσους σου και μπρος. Δεν σε θέλει ο λαός, απ' τους μπάτσους σου και μπρος. Ακούτε καλά, τι λένε οι ποιητές. Έστω οι μπάτσοι από τις σχολές.